Είχαμε παραμονή πρωτοχρονιάς δηλώσεις από την κυβερνητική βουλευτή και το ΣΥΡΙΖΑ, δυσάρεστες δηλώσεις για την πορεία εξέλιξης του αστυνομικού μεγάλου Καστοριάς. Εγώ θέλω να κάνω μέσω αυτής της συνέντευξης μια αναφορά στα γεγονότα της προηγούμενης περίοδου. Οφείλω να πω ότι το 2012, όταν βγήκα βουλευτής Καστοριάς, ενημερώθηκα ότι είναι σε κρεμότητα μια διαγωνιστική διαδικασία που αφορά το αστυνομικό μέγαρο Καστοριάς. Με μια δανειοδότηση εξασφαλισμένη, που ήδη το ελληνικό δημόσιο πλήρωνε τόκους για αυτή τη χρηματοδότηση, τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι εδώ και 40 χρόνια η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς στεγάζεται σε ένα κτίριο που δεν είναι ανάλογο των προδιαγραφών και των απαιτήσεων που χρειάζεται η ελληνική αστυνομία και η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς σε μια περιοχή παραμεθόρια με έντονο το αίσθημα ασφαλείας που χρειάζεται από τους κατοίκους της περιοχής μας. Πρώτο μου μέλημα λοιπόν ήταν, όπως και έγινε, να έχουμε σύμβαση και υλοποίηση άμεση του έργου. Το έργο λοιπόν υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο που θα με 5,5 εκατομμύρια μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία που έληξε το 2010. Το 12 λοιπόν τον Αύγουστο, μετά τις εκλογές του Ιουλίου, ετοιμάστηκε η σύμβαση, υπογράφηκε και είχαμε έτοιμη την υλοποίηση του έργου. Ήταν έτοιμος δηλαδή ο ανάδοχος, προετοίμασε την προμελέτη προκειμένου να μπουν οι μπουλντόζες, να ξεκινήσει το έργο. Δυστυχώς, εκείνη την περίοδο, το 2013, είχαμε από μια ομάδα πολιτών, θα έλεγα από κάποιους που αδαείς ίσως θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, ή μη γνωρίζοντας κάποια δεδομένα, με επιστολές να πολεμούν το συγκεκριμένο έργο. Υποστηριζόμενοι όμως, και αυτό είναι το βασικό, και αυτό σήμερα οφείλω να καταγγείλω, από τον ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Και γι' αυτό εδώ σήμερα σας έχω το ερώτημα που θέσανε το ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς όσον αφορά το διατηρηταίο κτίριο, προκειμένου να κολλήσει η υλοποίηση του έργου. Σε αυτό λοιπόν, ουσιαστικά τι ζητάνε, να υποκαθαστήσουν το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα σας το δώσω να δείτε τι ακριβώς ρωτούσαν εκείνη την περίοδο. Προσπαθούσαν λοιπόν να δημιουργήσουν κόλλημα στην κατασκευή του έργου, κάνοντας ερώτηση στη Βουλή, 7 βουλευτές, με τον σημερινό αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κουράκη, την κυρία Κανέλοπουλου, Διαμαντόπουλος, Κουρουπλής, Πάντζας και Τατσόπουλος. Αφορούσαν λοιπόν το αστυνομικό μέγαρο Καστοριάς. Έκτοτε, δυστυχώς, μέχρι να αποφασίσει το Κεντρικό Συμβούλιο είχαμε καθυστερήσεις, αποφάσισε το Κεντρικό Συμβούλιο ομόφωνα, αλλά μετά από αυτοψία, ήρθε λοιπόν ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, ανθρώπων που αποτελούν την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού και είδε από κοντά το συγκεκριμένο κτίριο και έκρινε αν είναι διατηρηταίο, αν έχει ιστορική σημασία και αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν έχει κάποια σημασία. Και έτσι ο Υπουργός τότε Πολιτισμού, ο κύριος Τζαβάρας της Νέας Δημοκρατίας, υπέγραψε την κατεδάφιση και να ξεκινήσει το κτίριο της αστυνομίας. Προσέφυγε λοιπόν το σπασμένο ρόδι, θεωρώ με την πολιτική βούληση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να προχωρήσει δικαστικά στο ανώτατο δικαστήριο την καθυστέρηση του συγκεκριμένου κτηρίου. Αυτά είναι τα γεγονότα. Φτάνουμε λοιπόν στο 2015 που ο ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει
κυβέρνηση. Οφείλω να πω όμως, κάνοντας μία εισαγωγή σε εκείνο το ζήτημα του αστυνομικού μεγάλου Καστοριάς, ήμασταν όλοι μια γροθιά. Είχα καλέσει σύσκεψη με όλους τους φορείς, τον αντιπεριφερειάρχη του κύριο Σαββόπουλο, τον δήμαρχο, τον τότε κύριο Χατζημονίδη, τους δημάρχους και των τριών δήμων, τον αστυνομικό διευθυντή, τον επιθεωρητή, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, προκειμένου όλοι μαζί να πάμε να εκθέσουμε τις απόψεις και το αίτημα της Καστοριάς. Και η αλήθεια είναι ότι όντως όλοι μαζί είχαμε κατέβει στην Αθήνα προκειμένου να διεκδικήσουμε την ανέγερση του αστυνομικού μεγάλου. Το 2015 βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί ουσιαστικά την δέσμευσή του. Ιανουάριος του 2016, διαστήματος της σημερινής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην κοπή της Βασιλόπιτας της αστυνομίας Καστοριάς, για το στόμα τους λοιπόν της κυρίας Στέλη Γιορίδου, ανακοινώθηκαν δύο πράγματα. Ένα, ότι το Κεντρικό Συμβούλιο, που γνωμοδότησε τον Μάρτιο, μετά από ένα μήνα, θα αποφασίσει τη διατήρηση του διατηρηταίου. Αυτό δηλαδή που θέλανε το ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως. Και δεύτερο, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει το αστυνομικό μέγαρο μέσα στο 2016. Άρα λοιπόν, είχε προνοήσει για όλα αυτά που ανακοίνωνε δημόσια. Τον Ιούλιο επίσης του 2016, σε δημόσιες δηλώσεις η κυβερνητική βουλευτής, ανακοίνωνε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων και ότι μέχρι το 2016 θα έχουμε να ξεκινήσουν οι εργασίες για το αστυνομικό μέγαρο Καστοριάς. Πρώτο, πώς η κυβερνητική βουλευτής ήξερε την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Ανωτέρων Μνημείων, την αλλαγή δηλαδή ουσιαστικά ενός φορέα που συμμετέχουν 15 άτομα από ό,τι ξέρω, πώς το ήξερε ένα μήνα πριν συνεδριάσει το Κεντρικό Συμβούλιο, αυτό έκανε ερώτηση. Θα δεν πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος της Καστοριάς γιατί άλλαξε την απόφασή του, ενώ πριν είχε άλλη απόφαση. Δεν πρέπει να είναι ενήμερος ο κόσμος της Καστοριάς γιατί άλλαξε το Κεντρικό Συμβούλιο την απόφασή του μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί η απόφαση του δικαστηρίου, για να μην την έχω διαβάσει αναλυτικά, παρέπεμπε στο Κεντρικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει με πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Αυτή δεν είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Έλεγε γνωμοδοτήστε πιο εμπεριστατωμένα. Με κυβέρνηση λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να αλλάξει και να χαρακτηρίσει ένα κτίριο από μη διατηρηταίο σε διατηρηταίο. Και να πει ψέματα. Ή είναι άσχετη ή είναι επικίνδυνη η κυρία Τελιγιορίδου. Όταν ανακοίνωνε ότι θα ξεκινήσει το έργο το 2016. Ανακάλυψε 31 Δεκεμβρίου τα τυφλά οικόπεδα. Έχω ζητήσει και έχω πάρει από το Δήμο Καστοριάς το συμβόλαιο παραχώρησης. Που γράφει ρητά ότι το οικόπεδο που παραχωρεί ο Δήμος Καστοριάς για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου, μετά από παρένεση και αίτησή μου προς το Δήμο Καστοριάς, έχω την επιστολή, θα σας τη δώσω, που έκανα μετά την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου, την αλλαγή μάλλον της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, κατέθεσα επιστολή προς το Δήμαρχο Καστοριάς προκειμένου να βρεθεί λύση γρήγορα για να πάμε στην ανέγερση του αστυνομικού μεγάλου. Εδώ λοιπόν στο συμβόλαιο λέει καθαρά, ξεκάθαρα, ότι το οικόπεδο που παραχωρούμε χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο να αναλάβει την πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού. Άρα το ήξερε η κυρία βουλευτής, η κυβερνητική βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι χρειάζεται αυτή η πράξη. Άρα γιατί έλεγε μετά στον κόσμο, στα πάνελ με τον Γενικό Γραμματέα της Δημοσίας Τάξης, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και προχωράει το έργο. Και θυμήθηκε 31 Δεκεμβρίου του 2016 ότι τελικά υπάρχει πρόβλημα. Ποιον κοροϊδεύει? Μάλλον τους Καστοριανούς πολίτες.
Αυτά εν ολίγης όσον αφορά την όλη ιστορία του αστυνομικού μεγάρου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς με τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ καθυστερεί, μπορεί προφανώς να πω ότι με σκοπό, δεν ξέρω, θα το δείξει ο χρόνος, η ανέγερση του αστυνομικού μεγάλου Καστοριάς. Καθυστερεί, ήδη έχουμε 2 χρόνια καθυστέρησης και άλλα 2,5 τα προηγούμενα διάστημα που προσπάθησαν με κολλήματα, όπως σας έδειξα την επιστολή και την ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, να σταματήσει αυτό το έργο. Δεν ξέρω τι κρύβεται από πίσω, σας είπα, ο χρόνος θα το δείξει. Το σίγουρο είναι ότι η κυβερνητική βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή είναι άσκετη ή είναι επικίνδυνη. Και μάλλον δεν ξέρει την τύφλα της. Όσον αφορά για τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο, δεν ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την ανέγερση του αστυνομικού μεγάλου. Οφείλει να ενημερώσει τον Καστοριανό πολίτη, τον Καστοριανό λαό, τι γίνεται, και επειδή να μην μπαίνει σε δελτία τύπου που δείχνουν τον πανικό της. Επειδή όμως σας απευθύνει 5 ερωτήματα, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε στο καθένα ξεχωριστά, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το δεύτερο για μένα, που μιλάει για την ερώτηση που καταθέσατε για τη νέα μελέτη και τον νέο διαγωνισμό, για την καθυστέρηση που προκαλείται από αυτό, εν γνώση σας μάλιστα. Ρωτάει ποιον ωφελεί αυτή η καθυστέρηση και μάλιστα λέει ότι είχατε στόχο να παραμείνει η αστυνομία με αυτή την ερώτηση στο υπάρχον κτίριο. Λέει δηλαδή έμεσα ότι εξυπηρετείται ουσιαστικά και ιδιωτικά συμφέροντα εδώ. Σας αποδίδει δώρο. Σας αποδίδει πανικός, δηλαδή όταν λέει με στόχο. Μήπως μπερδεύει η κυβερνητική βουλευτής. Το διαβάζω επιλέξει, λέει με στόχο. Η αλήθεια είναι ότι... Το λέει επιλέξει με στόχο να παραμείνει η αστυνομία στο υπάρχον κτίριο. Όταν βγήκα εγώ βουλευτής, κυρία Τσούλη, στην Καστοριά το 2012, υπογράφηκε άμεσα σε ένα μήνα η σύμβαση για την ανέγερση του αστυνομικού μεγάλου. Θα είχαμε τώρα το αστυνομικό μέγαρο και θα γλιτώναμε τους στόχους του κεφαλαίου και θα γλιτώναμε και τα ενίκια. Αν κάποιοι, και σας έδειξα τα έγγραφα και τις ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φρόντιζαν να κολυσιεργήσουν και να καθυστερήσουν αυτό το έργο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να την πειράζει, μπορεί να είναι σε πανικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι πιστοποιημένα από έγγραφα. Όσον αφορά την ερώτησή μου, βεβαίως όταν αλλάζει άρδιν η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νοτέρων Μνημείων, την οποία είχε προδικάσει η κυβερνητική βουλευτές. Πώς το ήξερε? Ένα μήνα πριν, πώς ήξερε ότι το Κεντρικό Συμβούλιο, γιατί δηλώσει εδώ είναι, είχε πει 18 Ιανουαρίου ότι θα παραμείνει το διατηρηταίο. Πώς το ήξερε? Από πού το ήξερε? Να μου απαντήσει. Θέλω να μου απαντήσει πώς το ήξερε ότι θα παραμείνει το διατηρηταίο πριν συνεδριάσει το Κεντρικό Συμβούλιο Νοτέρων Μνημείων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει, κύριε Τελικιώτη, για να δούμε ποιος έχει να υποκρύψει την καθυστέρηση ως απάντηση στο ερώτημα που έθεσε. Και δεύτερον, είμαι υποχρεωμένη ως βουλευτής αντιπολίτευσης να πιέζω για να προχωράνε τα πράγματα. Η ερώτηση είναι εδώ, προς τον Υπουργό, μετά τη νέα απόφαση, τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί χάνουμε το αστυνομικό μέγαρο. Τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ? Και ο κύριος Υπουργός μου λέει, σε απάντησή του, ότι θα δούμε το νέο οικόπεδο που θα παραχωρηθεί και μέσα σε 8 μήνες θα έχουμε τη μελέτη έτοιμη. Ιούλιος του 16, με χαρτιά. Ας έρθει λοιπόν να μου πει αν έχουμε έτοιμη τη νέα μελέτη στο νέο οικόπεδο. Και ας μου απαντήσει πότε θα έχουμε το νέο κτίριο αστυνομικό μέγαρο. Εγώ το 12, Αύγουστο του 12, είχα τη σύμβαση υπογεγραμμένη και ξεκινούσαν οι μπουλντόζες. Ας μας απαντήσει αυτή που νοιάζεται για τα ενίκια των δημοσίων κτιρίων,
που νοικιάζουν σε ιδιώτες, τι κάνει. 2 χρόνια τώρα, γιατί κολυστήριγε. Για το ότι γνώριζε την απόφαση, ουσιαστικά κατηγορείται για παρέμβαση στην απόφαση της Επιτροπής. Εγώ ρωτάω, πρέπει να μου απαντήσει πώς. Εμείς όταν αποφάσισε το Κουνουσουμού στην πρώτη απόφαση, που πήγε 13-1 υπέρ της μη διατήρησης και να προχωρήσει το αστυνομικό μέγαρος στο συγκεκριμένο οικόπεδο του Μαθιουδάκη, ήμασταν απ' έξω όλοι και περιμέναμε την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων. Αυτό μπορεί να σας το πιστοποιήσει και ο κύριος Αβόπουλος και ο τότε αστυνομικός διευθυντής και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Περιμέναμε να δούμε τι θα αποφασίσει. Ενώ η κυρία Τελιγιορίδου πέρυσι τέτοιο καιρό ανακοίνωσε πριν συνεδριάσει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ότι θα παραμείνει το κτίριο. Πώς το ήξερε? Αυτό θέλω να μου απαντήσει. Δεν δικαιούμαι μια απάντηση. Και δικαιούται και ο Καστοριανός λαός αυτή την απάντηση. Κάνει λόγο για κρυφές επίσημο. Τι σκέφτεστε, ποιες ενέργειες, τι θα κάνετε να προβείτε για αυτό? Αυτό που με απασχολεί και χαίρομαι ιδιαίτερα που με ρωτάτε, είναι ότι αυτό που έκανα άμεσα με την αλλαγή της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου είναι να προχωρήσουμε σε ένα οικόπεδο που δεν θα έχει προβλήματα. Αυτό ζήτησα από τον Δήμαρχο, κατέθεσα επιστολή, κατέθεσα στον Υπουργό το ερώτημά μου, τι θα κάνετε, γιατί υπάρχει μια χρηματοδότηση, όλα αυτά τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα, έκανα ως αντιπολίτευση, πιέζω προκειμένου να προχωρήσει το έργο του αστυνομικού μεγάλου. Το αν θα αποφασίσουν να παραχωρήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο, αυτό είναι σε συνεννόηση της κυβερνητικής του βουλευτή με τον Δήμο. Ο Δήμος έκανε τις ενέργειες του, παραχώρησε το οικόπεδο, γνωρίζοντας όμως η κυβερνητική βουλευτής ότι το οικόπεδο σύμφωνα με το συμβόλαιο, σήμερα το πήρα στα χέρια μου το συμβόλαιο εγώ, που έγινε η παραχώρηση, ότι ήξερε ότι έχει, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Γιατί διαβεβαίωνε? Δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλώς το συμβόλαιο υπάρχει, ναι, κάποια προβλήματα, αυτό λέω κύριε Τρίτη. Δεν αφορά το δωροδότη, αλλά το όχι. Το δωρολήπτη. Λέω ότι μας διαβεβαίωνε, κύριε Ιατρίδη, με το Γενικό Γραμματέα και με όλους, ότι δεν υπάρχει προβλήματα και το 16 θα μπουν μπουλντόζες τον Ιούλιο. Αυτό δεν έλεγε. Η τακτοποίηση έπρεπε να γίνει από το αρμόδιο Υπουργείο, επομένως. Άρα, ποιος θέλει, σε ποιον ρίχνει, στο Δήμο, στο Υπουργείο, σε ποιον? Που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξεκινάνε οι μπουλντόζες μέσα στο 2016 όπως υποσχεθεί. Ή μάλλον η ασχετοσύνη της και η άγνοιά της. Ή η καθυστέρηση του έργου. Εγώ οφείλω να πω ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Φτάσαμε αρχές του 2017 και δυστυχώς η καθυστέρηση 4-5 χρόνια τώρα οφείλεται αποκλειστικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω εγώ. Γιατί το 12 είχαμε σύμβαση και εργολάβο έτοιμο να ξεκινήσει το έργο. Με κανένα άλλο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα δημιουργήθηκε με το συγκεκριμένο κτίριο. Οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο κτίριο από πολλούς θεωρείται μη σημαντικό, από μια μικρή μερίδα όντως υπάρχει ότι θεωρούν ότι είναι σημαντικό. Δεν είναι αρμόδια να το κρίνω, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να κρίνω αν το συγκεκριμένο κτίριο είναι διατηρηταίο ή όχι. Υπάρχουν τα κεντρικά όργανα που το κρίνανε. Το ζήτημα είναι ότι όταν βγήκε η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αντιπολίτευση ζητούσαν να υποκαθαστήσουν το Κουνουσουμού, το Κεντρικό Συμβούλιο, λέγοντας ότι αυτό το κτίριο είναι σημαντικό. Αυτό γράφανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έρχεται η σημερινή κυβερνητική βουλευτή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το πιστοποιεί και το κάνει πράξη. Τι να υποθέσουμε λοιπόν? Ότι... Τι να υποθέσουμε? Σας λέει η κυρία Τελιορίδου επίσης ότι είχατε κρυφές επικοινωνίες με τις θηριακές υποδομές και ότι ποτέ δεν ανακοινώσατε τι έγινε σε αυτές τις επικοινωνίες που είχατε. Όπως επίσης δεν δημοσιοποιήσατε ποτέ δελτία τύπου που αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα. Όσο οφείλω, οφείλω να θέτω ερωτήματα για να προχωράω και να πιέζω ως βουλευτής αντιπολίτευσης. Μπερδεύεται. Δεν είμαι βουλευτής κυβέρνησης να μου λέει τι επικοινωνίες κάνω.
Το τι λέει, στον πανικό της δεν ξέρει μάλλον τι λέει. Καλά δεν ξέρει τι κάνει, αλλά δεν ξέρει και τι λέει, σε τελική ανάλυση. Εδώ είναι, υπάρχουν σε όλη τη Βουλή οι ερωτήσεις, δεν είναι κρυφές οι ερωτήσεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μπορεί ο καθένας να τις βρει. Την έκρυψα, για ποιο λόγο να την κρύψω? Γιατί πιέζουν τον Υπουργό να προχωρήσει μετά την πατάτα που κάνανε? Γιατί αυτό αποκαλύπτεται. Ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ζητούσε, θα σας τη δώσω να την έχετε αυτήν την ερώτηση, να παραμείνει το κτίριο διατηρηταίο, υποκαθιστώντας το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Έτσι προφανώς αισθάνονται την εξουσία αυτή, να αποφασίσουν και να διατάζουμε, γιατί το είδαμε σε πολλές άλλες περιπτώσεις, κύριε Νατσούλη. Το ίδιο λοιπόν κάνανε και ως κυβέρνηση. Αλλάξαν την απόφαση του κόσμου. Έχει κανένας κάποια άλλη? Δεν μπορεί, 13-1 το Κεντρικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της μη ενέργειας και μετά μόλις έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ακριβώς είχαν ζητήσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έκανε πράξη. Πού είναι η αμφιβολία? Υπάρχει κάποια αμφιβολία σε αυτό? Και ένα μήνα πριν συνεδριάσει το Κεντρικό Συμβούλιο τη δεύτερη φορά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι κυβερνητικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε δηλώσεις δημόσιες, σε εσάς, στα κανάλια, δήλωνε ότι θα παραμείνει διατηρηταίο. Πού το ήξερε? Να μας απαντήσει.